Συνάντηση πολιτισμού και πολιτιστικής επαφής είχε ο Αντιπεριφερειάρχης Σερών Παναγιώτης Πυρόπουλος το διάστημα 10 με 16 Απριλίου. Επικεφαλής μιας αποστολής 14 ατόμων, ο κ. Πυρόπουλος βρέθηκε στις γαλλικές επαρχίες Σαμπερί και Λιόν. Είχαμε μια ακόμα συνάντηση πολιτισμού και κοινωνικής επαφής. Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το προηγούμενο διάστημα από τις 10 ως τις 16 Απριλίου. Ήμουν επικεφαλής μιας αποστολής 14 ανθρώπων. Θέλαμε να είναι περισσότεροι, δυστυχώς όμως η πανδημία δεν μας το επέτρεψε και είχαμε τρεις ματαιώσεις. Ήταν η πρόεδρος του Σπηλαίου που έπρεπε να έρθει. Δυστυχώς ο COVID δεν μας επέτρεψε. Ο κύριος Ασίκογλου, ο οποίος για προσωπικούς λόγους, και ο Δήμαρχος Ηράκλειας. Εκπροσωπήθηκε όμως ο Δήμος ανάλογα. Είναι αυτό το πρόγραμμα το οποίο είναι σε συνέχεια του Erasmus, είναι το project το υπάρχει του RG Nature που συνεχίζεται. Έχουμε συνεταίρους στη Γαλλία. Πήγαμε στις επαρχίες Σαμπερί και Λιόν και εκεί έχουμε κάνει μία συμμαχία με ανθρώπους από την Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ιταλία και προχωρούμε και εξελίσσουμε αυτό τη συνεργασία με το Κέντρο Διαβίου Μάθησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που εδρεύει στις ΣΕΡΕΣ και μαζί με ανθρώπους όπως ο Δήμαρχος Ζύχνης, ο κ. Παντελής Μπόζης, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες να βάλει και το Δήμο Ζύχνης μετά από το Δήμο Ηράκλειας σε αυτό το πρόγραμμα. Ο πρόεδρος της Αναπτυξιακής, ο κ. Τελιγιαννίδης, της Αναπτυξιακής Ημαθίας, ήταν μαζί μας. Ο διευθυντής του ΔΠΑΕ Σερών, ο κ. Πασχαλούδης, και από το Δήμο Ηράκλειας, η Γενική Γραμματέας του Δήμου, η κυρία συνάδελφος, η κυρία Βασιλική Βάκα. Το πρόγραμμα που καλύπτεται από ευρωπαϊκά χρήματα περιλαμβάνει επισκέψεις στο μέλλον των άλλων χωρών στην περιφερειακή μας ενότητα και σε δήμους της που συμμετέχουν. Μάλιστα, ο κ. Πυρόπουλος απίφθινε κάλεσμα σε όσους ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα αυτό. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι θα περιμένουμε αυτούς τους ανθρώπους περίπου τον Ιούνιο, η επόμενη συνάντηση είναι εδώ. Αυτοί θα έρθουν με πολύ μεγαλύτερες αποστολές. Όλο αυτό είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα και όλο καλύπτεται από ευρωπαϊκά χρήματα. Και επίσης συζητήσαμε μια εξέλιξη συνεργασίας, πάλι με τους ίδιους εταίρους, το οποίο αφορά περισσότερο μικρούς και αγροτικούς δήμους. Γι' αυτό σας είπα ότι ήταν μαζί μας και ο κύριος Μπόζης, όπως και αντιπροσωπεία και εκπροσώπηση από το Δήμο Ηρακλείας. Αυτό θα έχουμε περισσότερα νέα να σας πούμε τις επόμενες ημέρες, όταν θα υπάρχουν γραπτά οι συμφωνίες. Και πραγματικά ήταν ένα δύσκολο ταξίδι με πάρα πολλές επαφές, με πολλή κούραση. Θέλω να ευχαριστήσω όσους συμμετείχαν και καλό και άλλους που θέλουν στο μέλλον, γιατί θα ακολουθήσουν και άλλες αποστολές και στην Πορτογαλία και στην Ισπανία. Αυτοί που πιστεύουν ότι μπορούν να δραστηριοποιηθούν, που μπορούν να ανοίξουν τα πανιά τους, που θέλουν να γνωρίσουν αυτούς τους ανθρώπους και κυρίως από τον αγροτικό τομέα, είτε είναι ατομική είτε μεγαλύτερη επιχείρηση, να έρθουν να μιλήσουν με αυτούς τους ανθρώπους με το Κέντρο Διαβίου Μάθησης και να τους παρέχουμε οποιαδήποτε πληροφόρηση χρειαστεί, προκειμένου να αξιοποιήσουν τις δραστηριότητές τους, να μπορέσουμε να βγούμε από τα στενά όρια του νομού μας.